Έτσι θεράμαστε και εμείς η παράταξη δημοτική συνεργασία του Δήμου Σερβίων. Σας χαιρετίζουμε όσοι είμαστε εδώ. Δεν είμαστε όσοι θα έπρεπε να ήμασταν, συγκρίνοντας βέβαια με την συγκέντρωση που είχαμε στο πολιτιστικό για τη γέφυρα, αλλά εν τέτοιες περιπτώσεις όσοι είμαστε εδώ αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε καταρχήν την συμπαράστασή μας στο αγωνιστικό πλαίσιο. Το έβαλαν οι δύο δήμαρχοι, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Προφανώς είμαστε και μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΕΚΑ για τη δημιουργία τομέα και την κάλυψη όλων των παραμεθόριων περιοχών της περιοχής μας, παραμεθόριων με αυτή την έννοια το λέω, όσον αφορά τη στελέχωση των ΕΚΑΒ, των τοπικών ΕΚΑΒ. Προφανώς πρέπει να ενισχυθεί και το κέντρο υγείας με τους γιατρούς. Εγώ ζήσα εποχές, και όχι εγώ, όλοι μας ζήσαμε εποχές, όπου το κέντρο υγείας είχε σχεδόν πλήρη επάνδρωση, στελέχωση, όχι επάνδρωση, μην με κατηγορηθούμε και για στελέχωση σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια λόγω και του COVID έγινε αυτό που έγινε. Η γέφυρα ανέδειξε και ενέτεινε το πρόβλημα της απομόνωσης της περιοχής. Είχαμε απομονωμένα χωριά Λιβαδερό, Ελάτη και Καβούνια που δεν είχαν άμεση πρόσβαση οι κάτοικοι σε γιατρούς εδώ και 3-4 χρόνια. Δεν γινόταν φύλο. Τώρα με τη γέφυρα ο Δήμος μας κόπηκε στα δυο, διχοτομήθηκε. Τρομακτικά προβλήματα στην επικοινωνία των κατοίκων με το κέντρο, εκατέρωθεν βέβαια, και τώρα αναδείχθηκε το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ποια έγινε απομονωμένη περιοχή και το κέντρο, τα Σέρβια και ο Βελβεντός. Άρα, και πολύ σωστά είμαστε εδώ και πρέπει να αγωνιζόμαστε, δεν είναι πολιτικό μόνο, η πολιτική, εδώ έχουμε και εκλογές, θα το ορίσουν και ο λαός θα ορίσει τις ευθύνες του καθενός. Τώρα είμαστε όμως όλοι μαζί, τοπικά, ιδιαίτερα εμείς αυτοδιοικητικοί, να αγωνιστούμε προκειμένου βάσει και γίνει κάτι. Τίποτα δεν χαρίζεται, το ξέρουμε όλοι. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί όμως